Τα θρησκεύματα θα πεις. Όχι. Ένας ηθοποιός που σημαίνει φως και πρίτανης μαζί. Πώς νιώθω τώρα με στα σκοτεινά λαγούμια της εξουσίας. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Ναι. Αλλά προχωράμε μέσα στο λαγούμι γιατί οφείλουμε να προχωρήσουμε. Ναι. Πάντως είναι κάτι διαφορετικό. Και δηλαδή ένας υπουργός δεν έχει την ελευθερία κινήσεων που έχει ένας πρίτανης. Ο υπουργός οφείλει να ακολουθεί την πολιτική του Υπουργείου και ακόμα παραπέρα την πολιτική της κυβέρνησης και ακόμα παραπέρα τον Πρωθυπουργό που έχει τελευταία λέξη. Και για να σας πειράξω και λίγο και να μην μπαίνει και θέση εναντίον του μνημονίου όπως έπαιρνε ως πρίτανης. Μα εξακολουθώ να πιστεύω να είμαι εναντίον του μνημονίου. Αλλά ακούστε, άλλο πράγμα είναι όταν ξεκινάς να μπεις μέσα σε ένα πρόγραμμα και άλλο όταν βρίσκεσαι ήδη όπου πρέπει να βγεις από εκεί. Είναι τελείως διαφορετικό. Εξακολουθώ και λέω ότι το μνημόνιο είναι καταστροφή. Ναι, καθίστε, έχουμε 2-3 χρόνια μπροστά μας. Τι να βγεις. Εδώ και παίρνουμε μέτρα μέχρι το 18, τουλάχιστον. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το προσδόκιμο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Μην μιλάτε για τα 3 χρόνια. Τα 3 χρόνια είναι πολύ λίγα. Είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που θα ζήσουμε. Το θέμα είναι αν σε αυτά τα 3 χρόνια η κατάσταση δημιουργεί έτσι που να προβλέπει κανένας θα πάει καλύτερα. Εσείς θεωρείτε ότι πάμε βεβαίνει βελτιούμενη κατάσταση? Έχω την εντύπωση ναι, ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που πάει να παγιωθεί η πορεία μας προς την ανάπτυξη. Τώρα με τους δεσποντάδες, για να πάμε στο δικό στο Υπουργείο, μετά με τους δεσποντάδες τι έχει γίνει με το Μεσογείας, εκεί πλακώθηκε ο Υπουργός με τον. Ποια είναι η θέση? Είπε κανένας να μην μπαίνουν δεσποτάδες μέσα στα σχολεία? Ποιος το είπε αυτό? Η αίτηση ήταν ο κύριος ο Μεσογείας Νικόλαος είχε ζητήσει να πάει να μιλήσει σε μια τάξη. Ωραία. Και του είπαν όχι. Ποιος το είπε όχι? Το Υπουργείο. Το Υπουργείο του είπε ή ο διευθυντής? Α. Αυτό που είπε το Υπουργείο είναι ότι δεν μπορεί να μπαίνει κανένας ανεξέλεγκτα, όποιος και αν είναι. Ακόμα και πρωθυπουργός, χωρίς να υπάρχει άδεια σχετική. Σου λέει ο δεσπότης όμως της περιοχής είναι τώρα. Δεν το ξέρω το θέμα. Η θέση μπορούν να μπαίνουν. Οι πάντες μπορούν να μπουν εφόσον παίρνουν άδεια και προβλέπεται από το διευθυντή να πάνε να μπει. Ναι, αλλά ο διευθυντής όμως ακολουθεί μια πολιτική του Υπουργείου. Δεν του είπε το Υπουργείο του Διευθυντού δεν θα βάλει στον οικονομέα τον Καμπουράκη τον Πελεγρίνη. Του είπε ότι θα πρέπει να καθορίσει ποιος θα μπει μέσα. Συνεπώς δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Εάν θέλει. Όχι, άλλαξε η ανεξέλεγκτη εισρωή ανθρώπων. Σκεφτείτε να πάει να μπει κάποιο Χρυσαυγίτης μέσα στην Ελληνική. Γιατί μέχρι τώρα έμπαινε όποιος ήθελε. Δεν μπορεί. Έχω την εντύπωση ναι. Υπήρχε μια καθάριση πάνω στο θέμα αυτό. Ακούστε κάτι, ακούστε κύριε Οικονομέα. Ακούστε. Το σωστό είναι. Κατηγορούν. Χρειάζεται βέβαια. Πρέπει να σας πω για τον υπουργό, τον κύριο Φίλη, ότι είναι ένας άκρος δημοκρατικός άνθρωπος και πολύ ευαίσθητος. Αυτό που λέει ο κύριος Φίλης είναι ότι υπάρχουν κανόνες όπως κάθε υπουργός οφείλει να τους ακολουθεί. Υπάρχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που καθορίζει πώς θα λειτουργεί το σχολείο. Ποια είναι η εκπαίδευση. Αυτούς τους κανόνες καλεί να υπουργέ μου, επειδή είναι λίγο φορτισμένο, επειδή ήταν δεσπότης. Γενικώς με το θρησκευτικό, με τα ράσα, με τους παπάδες, με τους παπάδες, σαν να υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Υπάρχει μια όξυνση η οποία όμως δεν οφείλεται στο Υπουργείο. Ναι. Ο κύριος Φίλης είπε να συζητήσουμε, ναι, να δούμε τι θα γίνει. Δεν απέκλεισε τίποτε και παρέπεψε, ξέρω πολύ καλά, όταν τον επισκέφθησαν εκπρόσωποι της ιεραρχίας, πηγαίνετε στο ΙΕΠ να συζητήσετε πώς θα γίνει η κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα, θα πάμε στα δικά σας θέματα, να ρωτήσουμε για το Δουνουτού τώρα αυτό το θέμα που έχει ανακύψει. Τι θα γίνει, πώς είναι η σχέση μας και πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία? Αυτό που άκουσα και χθες τον Πρωθυπουργό, διότι δεν έχω άμεση πληροφόρηση, είναι ότι η κυβέρνηση μένει πιστή στην εφαρμογή των όρων της συμφωνίας και αυτό θα ακολουθήσει. Εάν τον Δουνουτού προσθέτει νέα μέτρα, νέες συνθήκες, σαφώς και η κυβέρνηση αντιδρά. Κύριε Υπουργέ, αλλά ακόμα και αν δεν προσθεθούν νέα μέτρα, είναι ήδη σκληρά αυτά τα οποία μαθαίνουμε ότι έχουν. Ασφαλώς είναι σκληρά. Κοιτάξτε, κύριε Οικονομέα, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να παίρνουμε ένα φάρμακο ή να ακολουθούμε μια αγωγή για να βελτιωθεί η υγεία μας. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Ναι, αλλά ασφαλώς είναι σκληρά τα μέτρα. Το ζήτημα, κύριε Οικονομέα, είναι αν αυτά τα μέτρα θα αποδώσουν. Αυτό και από ό,τι άκουγε και προηγουμένως στη συζήτηση, τον εκπρόσωπο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρσι. Εσείς τι βλέπετε, βελτιωμένο? Τέλος πάντων, να σας πω τώρα. Υπάρχει ένα θεματάκι. Ήδη έχουν εγκλωβιστεί 50.000 πρόσφυγες στη χώρα, εκ των οποίων το 30% είναι παιδιά. Μπαίνουν σιγά σιγά, ελπίζουμε, αν εξαιρέσει κανείς τον Πειραιά και την Ιδωμένη που υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ας μην το συζητήσουμε,
μπορεί να είναι και 20.000 μικρά παιδάκια. Αυτά τα παιδιά θα πάνε σχολείο. Πρέπει να πάνε σχολείο, αυτά κάτι πρέπει να γίνει. Θα σας πω, ήδη η Ελλάδα έχει μια εμπειρία από παιδιά άλλων εθνικοτήτων. Δηλαδή τα λεγόμενα διαπολιτισμικά σχολεία υπάρχουν ήδη από την δεκαετία του 80. Προσέξτε. Ήδη υπάρχει μια εμπειρία. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ο όγκος ο τεράστιος που υπάρχει, ναι, που θα πρέπει να την αντιμετωπιστεί. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και γίνεται μια προσπάθεια. Θα τους κάνετε συριακά ή ελληνικά ή αφγανικά. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα και εκεί. Έτσι. Εγώ βεβαίως είναι το θέμα και διότι κατά βάση. Και κανονικά στη χώρα πρέπει να μπουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Να σας πω κύριε Καμπουράκη, το πρόβλημα είναι ελληνικό ή είναι διεθνές το προσφυγικό. Είναι διεθνές. Χρειάζεται βοήθεια η Ελλάδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε. Ναι. Θα σας πω το εξής. Η Αγγλία διέθεσε 12 δισεκατομμύρια λίρες για τα διαπολιτισμικά. Να διδάσκονται 300 γλώσσες. Να το κάνει. Εμείς δεν έχουμε. Εάν υπάρχει η οικονομική στήριξη, να είστε βέβαιοι, θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ήδη προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Διότι αυτό μαθαίνουμε σήμερα το πρωί. Πήγαν 30 προσφυγόπουλα στον Γκάζι για να αρχίσουν μαθήματα. Είναι ένα πρόγραμμα που το χειρίζεστε εσείς. Ναι, βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν. Ας πούμε, μέσα στην καρδιά της Αθήνας, στην Ηπείρου, υπάρχει ένα σχολείο διαπολιτισμικό. Ναι. Εκεί υπάρχουν ένας αριθμός ασυνόδευτων παιδιών και αλλού υπάρχουν. Δηλαδή το πρόβλημα είναι σύνθετο, να είστε βέβαιοι ότι προσπαθούμε. Όχι, κάτι πρέπει να γίνει. Τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο, δεν το αμφισβητούμε. Και αυτό. Υπάρχει η ευαισθησία. Το θέμα είναι το εξής. Το έχετε λύσει αυτό ή το μελετάτε? Όχι, δεν το μελετάτε. Συριακά θα τους κάνετε μαθήματα ή αφγανικά ή ελληνικά? Αναγκαστικά, κοιτάξτε. Οι δάσκαλοι οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία είναι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων. Να μιλάνε αγγλικά, να προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία. Ναι. Ασφαλώς και θα σεβαστούμε και τη γλώσσα τους και ελληνικά. Διότι στα πλαίσια βέβαια των σχολείων, γιατί εδώ δεν μπορούμε πολλές φορές να βρούμε καθηγητές για τα δικά μας τα παιδιά. Όχι, ενώ θα λέγατε δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας τα ελληνικά. Όχι, αυτό επίσης. Εντάξει, και αυτό είναι. Ισχύει και αυτό. Αυτό δεν ισχύει όμως. Πάντως θέλω να σας πω το εξής. Εργαζόμαστε πυροτεδώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είναι τεράστιο. Γι' αυτό που σας ρώτησα τώρα, για την εκπαίδευση που άρχισε σήμερα με τα 30 παιδιά, τι θα επεκταθεί αυτό, τι θα γίνει? Βεβαίως θα επεκταθεί. Η προσπάθειά μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών αυτών. Το πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα μεγάλα, είναι ότι δεν ξέρεις αν αυτά τα παιδιά θα μείνουν 10-20 χρόνια στην Ελλάδα να λάβει τα μέτρα. Μπορεί σε ένα μήνα να φύγουν. Δεν ξέρεις. Μιλάμε για αυτούς που θα μείνουν. Πού το ξέρετε? Μα έχει προγραμματιστεί από τη συμφωνία ότι η Ελλάδα θα κρατήσει 50.000 τουλάχιστον. Μπορεί τα ίδια τα παιδιά σου να φύγουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ξέρει κανένας. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι